Φυσικά να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με έναν πρωτότυπο τρόπο, ο Αλέξανδρος Λιζάρδος μας εξηγεί τη νέα ιδεολογία του προγράμματος της ΕΡΤ. Και όπως θα δείτε, κυρίες και κύριοι, οι γυναίκες βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που όλοι οι διάσημοι αγαπάνε. I love Greece. Oh my God, I love Greece. I was in Greece this year too. Τόπους που κάποιοι ψάχνουν αφορμή για να επισκεφτούν με κάθε κόστος. Are you inviting me? I want to come. I know. If the government would invite us on a tour of the Greek islands, for example. For example, yes, we could perhaps, you know, do a one-off. Yes, we would surely do a small theater tour of Antigone or some such great piece. Την Ελλάδα όμως μας χαρακτηρίζει κάτι. Όλοι θέλουμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Γι' αυτό και κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ΕΡΤ δεν έχει περιεχόμενο και μας απειλούν ότι το ταξίδι αυτό δεν έχει επιστροφή. Αύριο στο πρωί φεύγω με το πρώτο πλοίο στο Αστρολία. Δεν υπάρχει πια δικαιολογία, γιατί το πρόγραμμα είναι πολυπρόσωπο όπως και οι πολίτες της χώρας. Birth of democracy, of course, and a big fan of Socrates, the Socratic method of talking to people. So, yeah, definitely Greece is one of the for storytelling. It all kind of starts there, right, with the mythology. So. Σε αυτή την καμπάνια ψάχναμε τις σωστές λέξεις για να μιλήσουμε για αυτή την αλλαγή. But I mean, how can you put into words something that's been such a transformative experience? Τις βρήκαμε. Πολυδιάστατη ΕΡΤ, όπως και εσύ. Ας μην ξεχνάμε ότι η τηλεόραση είναι οι μνήμες μας. The rest of your mind. We don't want to lose any memory because we're made up of our memories. That's what are we without our memories? So there's nothing that I'd want to lose, even the difficult ones. Πέρα από τις ταινίες και τις σειρές που σας παρουσιάζουμε, εστιάζουμε σε προτάσεις που ικανοποιούν όλη την οικογένεια, όσο διαφορετικά κι αν είναι τα μέλη της. The importance of family. Family first. Mm-hmm. There's not many things, especially at a younger age, that you can look at life with all these different options that you can go. Όπως και η ΕΡΤ, κύριε Μακόναχη, μας κακομαθαίνεται. Φυσικά σημαντικό ρόλο έχει και ο ελληνικός κινηματογράφος. I support them all. I support Greek cinema. I'm happy for them all. Τώρα για όσους δεν σας πείσαμε ακόμα, μόνο αυτό έχουμε να σας πούμε. Learn you don't need to be perfect to be great. And that's a pretty valuable lesson. Γι' αυτό συντονιστείτε μπροστά στις οθόνες με popcorn ή ό,τι τραβάει η όρεξή σας. I love Dalmales and Tara Masalata and yeah, I love the whole lot. Αγαπήστε ξανά την ΕΡΤ όπως η Lady Gaga αγαπάει τη χώρα μας και γίνετε εσείς η δική μας φαν. I love Greece and I love my fans and say hi to everyone for me. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα. Στη συνέχεια η εκπομπή στα τραγούδια Λέμε Ναι σε αποκριάτικους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.